Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Μάγισσα». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η αποκάλυψη πως ο Τζανής και η Μεταξία είχαν παράνομο δεσμό πέφτει σαν βόμβα στον πύργο των Γερακάριδων. Το παράνομο ζευγάρι προσπαθεί να δικαιολογήσει τι έχει γίνει, αλλά και ο Αντρέι επιβεβαιώνει πως τους έχει πιάσει να ερωτοτροπούν στο κελάρι. Πολύ φοβάμαι πως ο θάνατος του μωρού έχει να κάνει με αυτή τη σχέση. Το σοκ για όλους είναι μεγάλο. Ο Μάρκος ορμάει να χτυπήσει τον αδερφό του και η Μεταξία την κερασίνα που τους κάρφωσε. Όλοι μπαίνουν μπροστά. Ο Αντρέι με τον Κανέλο παίρνουν τον Τζανή στο δωμάτιό του και εκείνος του σοκάρετα τους λέει «Ήταν δικό μου το παιδί, δεν το σκότωσα εγώ. Πρόσφατα μου το είπε η Μεταξία όταν είδε ένα σημάδι στο κεφάλι μου και θυμήθηκε πως το μωρό είχε ακριβώς το ίδιο. Όταν έμαθε πως το είχε ο παππούς μου από τη μεριά της μητέρας μου, κατάλαβε πως δεν μπορούσε το μωρό να ήταν του Μάρκου». Ο Μάρκος παίρνει μια σκληρή απόφαση για την τύχη του Τζανή και η Δαμιανή κάνει τα πάντα για να τον αποτρέψει. Μάταια όμως, καθώς πετάει τον Τζανή με τις κλωτσιές έξω από τον πύργο και τώρα ο νεαρός Λάσκαρς καλείται να βρει τρόπους για να επιβιώσει. Αλλά η ζωή έξω από την ασφάλεια του πύργου προμηνύεται δύσκολη. Από την άλλη, ο Σπήλιος δεν δέχεται να διαλυθεί ο γάμος της Μεταξίας και του Μάρκου, ενώ ο Δραγουμάνος, μετά από όσα έμαθε για την απιστία του γιου του Λάσκαρη με την κόρη του Γερακάρη, ακυρώνει και με τους δύο τη συμφωνία που είχαν. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!